Καλησπέρα ξανά, όλα τρέλα. Δοκίμασέ το και δεν θα χάσεις. Και πρέπει να πούμε, τα πράγματα έχουν ξεφύγει. Κάποτε υπήρχε ένα ραδιοτηλεοπτικό, όπως θυμάσαι. Έβαζε ορισμένους ανθρώπους σε μια σειρά και σε μια τάξη πέφτανε κάποια πρόστιμα. Ορισμένοι έχουν ξεφύγει. Από εδώ ο κύριος Βλάχος. Κύριος Βλάχος, Δημήτρης Βλάχος, ο οποίος σπέρνει τώρα τον δρόμο μαζί με τον, πώς θα το πω, με τον Σάβα, μαζί με τον συνοδοιπόρος μου, με τον συναυτουργό θα έλεγα. Γνωστή συμμορία από τα παλιά. Ναι, δηλαδή καλά είμαστε στα εστιατόρια, τώρα έχουμε πια στα ξενοδοχεία. Ποια δεν μας ποιο δε... είναι δηλαδή, ο στόχος σας ποιος είναι, να μην μείνει άνθρωπος, να υπάρχει ένα μέρος να βρει την ησυχία του. Πρέπει να παπαχριστούμε μέσα, ας πούμε, σε κάνα τρελάδικο. Κοίτα, μέχρι τρέλα, εκεί, εγώ πιστεύω στην πέμπτη σεζόν θα είμαστε σε κανένα τρελάδικο, σε καμιά εκκλησία μέσα. Μπαίνετε σε δηλαδή, για να μας καταλάβουν τηλεθεατές, μπαίνετε σε επικίνδυνο τερίδωρο. Δηλαδή σε περιοχές οι οποίες είναι. Πες, δείξε. Άβατο. Ναι, το, στο ξενοδοχείο. Είναι, η αλήθεια είναι. Έχουμε πάει ξενοδοχεία, έχεις πάει σε ξενοδοχεία. Πού το ξέρεις. Γιατί δεν έχεις πάει για μπάνια. Σε τι ξενοδοχεία έχεις πάει, Θεμό. Ε? Σε τι ξενοδοχεία έχεις πάει. Για συνέδρια επαγγελματικά. Τα οποία, κύριε Βλάχο, σας πληροφορώ πάρα πολύ, αφορούσαν το μέλλον της δημοσιογραφίας σε ένα τοπίο που αλλάζει συνέχεια. Είμαι σίγουρη γι' αυτό, βέβαια. Και εγώ πολύ σίγουρη. Και μόλις έγινε η κήρυξη των εργασιών του συνεδρίου από τον Υπουργό Τύπου που είχε έρθει, μετά πήγαμε όλοι στα δωμάτια. Καλά, εγώ γέλασα πάρα πολύ, ειδικά στο πρώτο επεισόδιο που ήταν αυτή τώρα που έκανε τα πιο τρελά. Πιπίλα του έβαζε, πήγαινε να βγάλει. Έπαιρνε και πόζες. Αυτό με αναμάρτησε. Το βάλει την πιπίλα και έπαιρνε και πόζες. Μα πραγματικά. Πόζες του μάγκα, ξέρεις. Έβαζε την πιπίλα ή. Αυτός. Η γυναίκα άκουγε τώρα από τα παιδιά, της λέγαν τι έπρεπε να κάνει και πήρε μια πιπίλα και του έλεγε φόρεσε την πιπίλα. Τον έβαλε να φορέσει πιπίλα. Ναι, και το έκανε γιατί ήταν ερωτευμένη. Να, αλλά ο σωστός ο άντρας κάνει το του πει γυναίκα. Αυτό που πρέπει να κάνεις είναι να τη βάλεις στο στόμα σου και να τον πείσεις να σε πάρει αγκαλιά και να σε αναγνωρίσει. Τι είναι ζωή αυτή τώρα, που είναι με άλλο παιδάκι. θα σου πω, αλλά θέλω να με πάρεις αγκαλίτσα. Έλα, πάρε με αγκαλίτσα, να με αναγνωρίσεις σαν τον Παναγιωτάκι μας. Σε αναγνωρίσω. Πες στον άντρα σου να σε σηκώσει και να σε πάρει στον καναπέ. Μην βολεύω με εδώ, με πάω στον καναπέ. Καλά, έχεις σκεφτεί τίποτα με μωρά πάλι. Όχι, αγκαλίτσα, πάει το λέω. Τι αγκαλίτσα, να με κάνεις. Αγκαλίτσα, να νοήσει. Ωραία, σούπερ. Την κουμαντάρει ο διπέτος, έτσι. Δεν πιστεύω αυτό το πράγμα, το ξέρει κοπέλα ότι έχει μέσα πιπίλα. Τραγουδάει. Μόνο όμως τραγούδα, μου άσχε με τώρα, κοίμησε με λίγο, δεν μπορώ. Όχι. Όχι, αυτό δεν το βλέπουμε. Καλό είναι αυτό. Όταν θα σταματήσει να σου τραγουδάει, θα βάλεις τα κλάματα. Τι κάνεις τώρα με το ροϊδεύεις. Αγάπη μου, τώρα θες να την βγάλεις την πιπίλα. Ας σου δώσω άλλη πιπίλα. Φαντάζομαι ότι είναι και πιο δύσκολη η εκπομπή αυτή τη σχέση με την προηγούμενη. Έχει δυσκολία επειδή ο κόσμος, γενικότερα τα υποψήφια θύματα, δεν έχουν τόσο το αίσθημα της ντροπής, όσο εάν ήταν σε μια καφετέρια. Μάλιστα. είναι πολύ σοκαριστικό αυτό όμως. Είναι φρικιαστικό αυτό που κάνετε. Δηλαδή, ο κόσμος έχει αγχωθεί, υπάρχει κοινωνική αντίδραση αυτή τη στιγμή. Παρά τα καλά αποτελέσματα της τηλεθεάσης της εκπομπής και το γέλιο προκαλή, υπάρχει ένα κοινωνικό θέμα. Κοίτα, δεν έχουμε πια, να σου πω εξ αρχής, ότι δεν έχουμε κάμερες, ας πούμε, στην τουαλέτα. Μέσα στο δωμάτιο υπάρχουν παντού κάμερες. Συγχαρητήρια. Μάλιστα στην τουαλέτα. Αυτό το λες, ο Λέντσα, προφυλάσσεται. Ότι μην ανησυχείτε, όλα θα πάνε καλά. Τουλάχιστον εκεί πέρα στην προστατεία. Όποιος πάει στο ξενοδοχείο, στην τουαλέτα νομίζει εσύ ότι είναι το ενδιαφέρον. Δηλαδή, είχε κανέναν άνθρωπο ο οποίος να πηγαίνει σε ξενοδοχείο. Δημήτρη μου, γιατί εγώ ξέρω ότι εσύ τουλάχιστον γνωρίζει από αυτά. Δεν μιλάω για κανέναν αδαή. Στην τουαλέτα πα όταν είσαι σπίτι για κάτι παράνομο, πα στην τουαλέτα. Για τα γρήγορα. Στο ξενοδοχείο. Συγγνώμη, στο ξενοδοχείο. Και να πας να κλειστείς τουαλέτα. Έχεις δίκιο. Πάντως είχαμε πολλά σκηνικά και έπρεπε αυτό να το λίγο να το κοντρολάρουμε. Με το που έμπαινε μέσα π.χ. ένα ζευγάρι, το πιο λογικό είναι ότι ήθελε να μπει και να διασκεδάσει, να περάσει όμορφα. Οπότε με κάποιον τρόπο έπρεπε να λίγο να κατευνάσουμε, ξέρεις, τις ορέξεις και όλα αυτά που υπάρχουν. Βέβαια υπήρξαν και φορές. Σε ένα σκηνικό θυμάμαι ένα ζευγάρι που ο τύπος κατευθύνει το βουμπί και τα έβγαλε όλα. Και περίμενε... Να πούμε ότι αυτά τα πλάνα θα τα δείξουμε για πρώτη φορά και περίμενε στο κρεβάτι. Την κυρία.
Ποια είναι τα πιο απίθανα περιστατικά που σας έχουν συμβεί τώρα μέχρι τώρα, στα 15 γυρίσματα που έχετε κάνει? Λοιπόν, θυμάμαι ένα σκηνικό συγκεκριμένα, είχαμε τον γιο με την μητέρα. Στο ξενοδοχείο. Όχι, ήταν μέσα, κανονικά ρε παιδί μου. Όχι διπόδια, ρε παιδί μου. Καχαρέ. Λοιπόν, και ήταν εκεί πέρα. Και είχαμε βάλει μια δοκιμασία, ας πούμε, στον συνεργό μας, ότι και καλά είναι μπλεγμένος με ναρκωτικά, με τζόγο, με διάφορα τέτοια τέλος πάντων, και ότι έπαιρνε λεφτά παρόνομα. Ναι. Και σε κάποια φάση βγαίνει από το δωμάτιο ο γιος, ενώ έχει πει όλη την ιστορία, ας πούμε, στη μάνα του, μάνα είμαι μπλεγμένος με αυτά τέλος πάντων. Και όταν βγαίνει από το δωμάτιο και μπαίνει μέσα, τον έχουμε βάλει με αίματα, μπαίνει μέσα και καλά χτυπημένος, με το που το βλέπει, μάνα φρικάρει. Έχει αγρίψει το πράγμα. Τρελάθηκε η μάνα και θέλαμε γύρω στα 15 λεπτά να τη συνεφέρουμε. Αφού ανεβήκαμε και εμείς επάνω με τον Σάβα και δεν ήθελε να μας δει καθόλου. Φύγετε, φύγετε, τι μου κάνατε, φύγετε. Ναι, αλλά μόλις μετά ηρέμησε και πήρε και το δέντρο, εντάξει, ηρέμησε. Αυτά τα πράγματα τώρα, ας πούμε, αν τα είχες κάνει στο Μαϊάμι, που συχνάει τώρα τελευταία, θα είχες φάει 750 εκατομμύρια αγωγές και θα ήσουν χειροπόδαρα δεμένος μέσα να σου παίρνουν DNA από κάθε πλευρά του σώματος. Από τη γλώσσα, από το τέτοιο, Miami CSI. Εντάξει, μακάρι να άμα είχε γίνει στο Miami, όμως θα είχαμε και το ανάλογο. Γιατί στο Miami, τι δω, wow! Στο Miami τώρα, γενικώς το Miami έχω μία τρέλα γενικώς. Δηλαδή με την πρώτη ευκαιρία πάντα ξεφεύγω, που έχω κάποιο κενό από τις δουλειές μου, πάντα πηγαίνω εκεί πέρα. Γιατί όπως εσύ πας στο Zoomberry. Τώρα ας πούμε. Στο Miami. Ράσμπερι! Ράσμπερι! Καλά, δεν πάω και για ένα Σαββατοκύριακο στο Miami. Λέω τι να κάνω, πετάω να πιω ένα καφεδάκι, ας πούμε, στο Miami. Τι έξι μηνούλες. Όλα τα δοκιμάζουμε. Τα δοκιμάζουμε όλα. Με το Miami, τι ακριβώς ας πούμε. Λοιπόν, είναι αυτό στο Miami. Που σε προσήγησε εγώ, δηλαδή βλέπω το Miami, το βλέπω βασικά για τα αυτοκίνητα, τις γυναίκες. Τις Λατίνες. Τις Λατίνες. Είναι βασικά το Miami, να ξέρεις τι μου είναι. Τώρα είσαι και παντρεμένος, εντάξει. Όταν ήσουν. Παντρεμένος δεν είναι τυφλός. Για πες Δημήτρη, τι εκεί. Είναι η χαρά του Εργέννη. Γιατί εδώ οι Ελληνίδες, Δημήτρη. Είστε πολύ ωραίες γυναίκες. Για πες, Δημήτρη. Αλλά δυστυχώς. Δυστυχώς. Έλα, πες το. Είστε λίγο πιο. Εμείς? Όχι όλες, βέβαια. Ναι, όχι ναι. Όλες. Ναι. Η αλήθεια είναι ότι οι Ελληνίδες λίγο είστε πιο. Πιο τι? Μαγκωμένες, ναι. Λίγο πιο. Και τι θέλετε. Να σου πω, η φάκη, λίγο στελάκι. Αυτό, ναι. Έξω, ρε παιδί μου, οι Λατινοί είναι πολύ άνετες. Δηλαδή, κατευθείαν αυτό που θέλουν θα το κάνουν. Α, εσείς θέλετε εύκολες, δηλαδή. Όχι άλλο. Όχι άλλο, άνεση κι άλλο. Αν ήταν εύκολα, όχι. Δεν θα κρίνουμε μια γυναίκα αν θα γίνει από το πρώτο βράδυ ή από το δέκατο. Ναι. Αυτό δεν έχει να κάνει. Ή και το απόγευμα, υπάρχει. Ακριβώς. Να νυχτιάσουμε τώρα. Λοιπόν, τέλος πάντων, εγώ στο Μαϊάμι πήγαινε γιατί τον τελευταίο χρόνο έχω μια τρέλα με ένα καινούριο είδος γυμναστικής που λέγεται CrossFit. Α, το CrossFit. Πού το ξέρεις εσύ. Μα κάνει CrossFit. Φαίνεται. Τι είναι το CrossFit? Εγώ είχα μείνει στη hot yoga. Λοιπόν, έχεις κάνει hot yoga? Α, γι' αυτό δεν είδαμε αποτελέσματα. Θα κάνεις CrossFit για να δούμε κανονικά. Λοιπόν, το CrossFit έχει να κάνει, είναι ένα καινούργιο είδος γυμναστικής που έχει να κάνει με λειτουργικές ασκήσεις που κάνεις. Χρησιμοποιείς ασκήσεις από άρση βαρών, από ενόργανη γυμναστική, από τρέξιμο, κόλλημα. Γενικώς, ό,τι μπορείς να φανταστείς, οποιαδήποτε άσκηση σου δείχνω, χρησιμοποιείς όλες τις πολλές μυϊκές ομάδες. Είναι σχολή, είναι. Εγώ σου λέω, άκουμε λιγάκι, δεν με προσέχεις. Αν ξεκινήσεις CrossFit μαζί μου. Μέχρι το καλοκαιράκι θα έχεις ένα σώμα σαν και σένα. Σαν του Βαγγέλη. Και σαν του Βαγγέλη θα μπορείς να φτάσεις.